Κυριακή Επιτροπή του Συνδικάτου ΟΤΑΠ των Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου πήρε αυτή την πρωτοβουλία να καλέσει σωματεία και φορείς της πόλης σε μια προσπάθεια να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σε κάθε μολυσματικό παράγοντα που επιβαρύνει την υγεία των εργαζομένων και του λαού και των κατοίκων. Για να δώσουμε τη μάχη για τη μετατροπή του αμαξοστασίου αλλά και του συνόλου του οικονομικού τετραγώνου σε χώρο πρασίνου αναψυχής για όλους τους δημότες. Το σύνολο του οικονομικού τετραγώνου που αποτελείται από το χώρο του Καράζ, το νεκροταφείο, το Άρσος και το εκθεσιακό κέντρο να αποδοθούν στους κατοίκους της περιοχής ως ενιαίους χώρους πρασίνου και αναψυχής. Καταλήτης και επιταχυντής των εξελίξεων, ώστε πρακτικά οι χώροι να γίνουν αξιοποιήσιμοι, ήταν τα παιδιά της νεολαίας, τα παιδιά της ΚΝΕ με την οργάνωση του φεστιβάλ. Από το 1977 έως το 1983, οι χώροι γύρω από το Άρσος πήραν ζωή, άλλαζαν ραγδαία. Από συντρίμια, εγκατελειμμένους τάβλους, βουνά με μπάζα και κάρβουνα φτιάχτηκαν ακόμα και με θεατράκια με εξέδρες. Αυτοί που μέσα στην πανδημία ανακοίνωναν λαϊκά μέτρα, βγαίνοντας στη τηλεοράση στο πλάι των επιστημόνων, αυτοί που έβοζαν μπροστά τους επιστήμονες και οι ίδιοι υποτίθεται ακολουθούσαν τις οδηγίες τους για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, τι μέτρα θα πάρουν στους χώρους δουλειάς, στα καταστήματα, το πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις μας και ένα σωρό ακόμα, τώρα τους εξαφάνισαν τους επιστήμονες. Μαζί τους εξαφάνισαν και τις μελέτες που αποκαλύπτουν ότι η Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική υπάρχει φέστιο ρήπων από τη λειτουργία της κομματερής της φυλής. Μαζί τους εξαφανίστηκαν και τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν γεμίσει με καρκίνο τις ζωές μας. Συναγωνίστρια, συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, η Σωματιακή Επιτροπή καταγγέλει και από αυτό το βήμα ανοιχτά τη στάση της διοίκησης Παγκατουρίδη που υλοποιεί πιστά τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Νομιμοποιεί το ΣΜΑ αδιαφορώντας για την υγεία των εργαζομένων και κατοίκων. Αδιαφορεί για τους θανάτους δύο συναδέλφων που εργάζονταν στη μεταφορά απορριμμάτων από το ΣΜΑ, από ασθένειες που προκαλούνται και από τις βλαπτικές συνέπειες που έχει η λειτουργία του. Αποκρύπτει αυτό που πλέον όλοι γνωρίζουν, ότι έχουν ανοιχνευτεί πολλές φορές ραδιενεργά κατάλοιπα στα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν στο σταθμό αμεταφόρτωσης. Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά όλων των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Σήμερα υπάρχει επιστημονική γνώση, τα εργαλεία και το εξειδικευμένο δυναμικό ώστε η διαχείριση απορριμμάτων να γίνεται προς όφελος της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος. Η πόλη μας πρέπει να στοχεύει στα αίτια του προβλήματος. Λύση προς όφελός μας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων από έναν ενιαίο κρατικό φορέα, όπου κριτήριο θα είναι η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Είναι όμως μία λύση που απαιτεί την πάλη μας και τη συνειδητοποίηση ότι η υγεία είναι προστασία, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος δεν πηγαίνουν μαζί με τα κέρδη και τα επιχειρηματικά σχέδια. Είναι κάτι που μάθαμε πολύ καλά μέσα από τις αγώνες μας.